Και πάμε εμείς τώρα στην Καλλιθέα. Θα δούμε τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου εκεί. Εκεί τι είχαμε, είχαμε μια ληστεία. Κάποιοι διαρρήκτες λοιπόν φήμωσαν μια 30χρονη κοπέλα. Θα τη δείτε κιόλας κοντά στη Βαλεντίνα και την λίστεψαν μέσα στο σπίτι της. Καλημέρα και στις δύο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς ένα θρίλερ έζησε η κυρία Στέλλα Κωνσταντίνου που την έχω εδώ δίπλα μου και να μας περιγράψει λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και έχουμε και το σύζυγό της, ο οποίος, με τον οποίο μιλούσα στο τηλέφωνο όταν μπήκε στο σπίτι. Αυτό έτσι, και εσείς ειδοποιήσατε την αστυνομία. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς, καλημέρα. Έτσι ακριβώς. Έτυχε 9 και 5 πήγε στο σούπερ μάρκετ, γύρισε 9.30 ώρα και σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή να με πάρει τηλέφωνο γιατί γυρνώντας είδε την πόρτα κάπως ανοιχτή, κάπως περίεργα όπως μου είπε επιλέξει. Δεν πρόλαβα να της πω τι ακριβώς βλέπεις, τι περίεργο βλέπεις, μην μπεις μέσα, ξέρω εγώ. Και στα δευτερόλεπτα άκουσα φωνές, άσε με, τι κάνεις. Και εκεί σοκαρίστηκα. Είχα περίπου το τηλέφωνο για 30 δευτερόλεπτα ανοιχτό. Μετά το έκλεισα, πήρα μέσω αστυνομία, πήρα κάποιους γείτονες. Εσείς, κυρία Κωνσταντίνου, πώς το αντιμετωπίσατε? Για να μας το βίωσε αυτό. Στο σπίτι, είχατε φύγει? Εγώ φεύγοντας από το σπίτι, είχα αφήσει ανοιχτή ας πούμε, την τηλεόραση, είχα αφήσει ανοιχτή την μπαλκονόπορτα με τη σίτα. Δεν κλείδωσα καν την πόρτα. Ίσως αυτό είναι ένα λάθος δικό μου, αλλά επειδή το σούπερ μάρκετ είναι ακριβώς κάτω από το σπίτι μου και το διάστημα που θα έλειπα θα ήταν ολιγόλεπτο, κατέβηκα μέσα πολύ γρήγορα κάτω. Ανεβαίνοντας στο 20 λεπτό περίπου, βλέπω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Παίρνω μέσα στο σύζυγό μου, αλλά η πρώτη σκέψη που κάνω είναι μήπως επειδή η πόρτα δεν είναι και ασφαλείας, άνοιξε από κάποιο ρεύμα, μήπως δεν την τράβηξε σωστά γιατί φεύγοντας κρατούσα και τα σκουπίδια. Αλλά ωστόσο μιλάω με τον σύζυγό μου και σπρώχνω την πόρτα να δω τι συμβαίνει. Δεν προλαβαίνω να αντιδράσω καθόλου, ούτε να φύγω. Ένας άντρας λίγο πιο ψηλός από μένα με τραβάει, με χτυπάει πολύ δυνατά με κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι. Και από εκεί και μετά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι μετά από μισή ώρα περίπου αστυνομικούς μέσα στο σπίτι, κόσμο, να προσπαθούν να με συνεφέρουν. Είχε περάσει μια ζώνη στο λαιμό μου, με την οποία το πιθανότερο είναι ότι με έσυρε για να με βάλει μέσα στο διαμέρισμα.